Μια ιστορία που ταλαιπώρησε και τους τρεις προέδρους του Βοσινιώτιου που ορίστηκαν επί δικής μου θητείας, γιατί ξέρετε στο Βοσινιώτιο είχαμε την εποπτεία. Ούτε υπάλληλοι του Δήμου ήταν, ούτε πληρώναμε από το Δήμο. Και έγινε μια τεράστια προσπάθεια τότε να γίνει μια προγραμματική σύμβαση και ήταν η μοναδική χρηματοδότηση που πήρε το Ίδρυμα από το Δήμο. Εκείνες οι περίφημες 140.000. Αθώθηκαν και ο κύριος Αμαρτζής και ο κύριος Κυριακόπουλος και ο κύριος Κοσκινάς. Αυτό βέβαια και πάλι δεν λύνει το θέμα. Είναι άλλο ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί την πόλη και εμείς κάνουμε μια διερεύνηση ως δημοτική παράταξη με νομικούς να δούμε αν μπορέσει να υπάρξει μια δυνατότητα αυτή η δομή να ενταχθεί, το Βοσινιώτιο αυτό το ίδρυμα, να ενταχθεί σε μια δομή του Δήμου ώστε να μπορεί να παίρνει μόνιμα χρηματοδότηση από το Δήμο. Και φυσικά βλέπετε ότι αυτές οι ιστορίες με την Κηδίτη μας στερούν και αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή δεν μπορεί να λες να βάλω και άλλη μια δομή τη στιγμή που οι αυλεψίες και αυτά που γίνονται καταργούν δομές που ήδη, παιδικούς σταθμούς που ήδη λειτουργούσαν μέσω της Κηδίτη. Για μια ακόμα φορά κάνω έκκληση. Τρίτη χρονιά μας είπε ο κύριος Βρέντας ότι θα κάνει καρναβάλι σε κλειστό χώρο. Είναι αυτές οι εκδηλώσεις. Σήμερα δεν ξέρω πώς πήγανε και αν πήγανε. Από τα σχολεία στις 9.30 το πρωί με καραγκιόζι, ξυλοπόδαρους και ξανά τα γνωστά. Έγινε εκτενής ανάλυση. Επιχείρησε να μας πει ότι εμείς είχαμε μεγάλο κόστος γιατί στα ηχητικά, γιατί τόσο πλήρωνε για την παρέλαση. Μόνο την παρέλαση της Τρίτης, γιατί τα άλλα είδατε πως πλήρωσε, αν μπορέσει να το πληρώσει. Και του εξήγησε ότι εμείς δεν είναι τα μισά, γιατί τα δύο χρόνια το καρναβάλι, η παρέλαση, η καρναβάλι ήταν εκτουσιακή. Ήταν η παραδοσιακή γιορτή που γινόταν παλιά και επιχειρήσαμε να την αναβιώσουμε. Δυστυχώς το 2013 και το 2014 κάποια γεγονότα εκεί στην περιοχή με θανάτους σημαντικών προσώπων που είχαν προσφέρει στην περιοχή δεν μας επέτρεψε να καταλήξει η παρέλαση εκεί. Θυμίζει νεκρή πόλη. Ας βάλουν μυαλό, δεν ξέρω τώρα τι. Τα περιποιότητας και τα λοιπά, εγώ τα ακούω βαρεσέ. Ούτε εμείς ισχυριζόμαστε ότι θα γίνουμε Πάτρα, Ξάνθη ή Ρίο Ντε Τζανέιρο. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί όλοι να παλεύουν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν το κόσμο. Έτσι, γιατί και εγώ, τα πράγματα είναι δύσκολα και πρέπει ο Δήμος, γιατί να μην απανούσε και χρήματα να το δεχτώ. Αλλά ο Δήμος στα ίδια χρήματα με εμάς, ουσιαστικά δεν είναι. Και κάτι ακόμα, και το τελευταίο είναι αυτή η ιστορία με τα πάντα. Τις παντές. Άλλα λέει μία ώρα, άλλα υπογραφή. Δεν ξέρω πώς είναι. Θα είπατε ότι τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες έχει πάει και έχει βάλει στους χώρους που είχε μισθώσει η ενίσθωση θεωρητικά έλειξε τη διαδραμία 12η, ιδιωτική χώρη και τα έκλεισε. Από την άλλη, κάποιους αυτούς τους χώρους τους μίσθωσε με απόφαση, τους παρέτεινε τη μίσθωση μάλλον με απόφαση του τέλος του 12, ισχυριζόμενος και στην εισήγηση και στην απόφαση ότι είναι επαγγελματικές μισθώσεις. Επαγγελματική μίσθωση, ξέρετε τι σημαίνει, ότι φύγεις μήνυση, ό,τι και να κάνεις θα πληρώσει για 3 χρόνια. Μας είπε ότι δεν θα πληρώσει. Τώρα αν με τις απευσίες του και με το, δεν ξέρω, με τη λειτουργία του δημιουργεί μονίμως οικονομική επιβάρυνση στο δικαστικές διενέξεις των πολιτών με το Δήμο, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε, η μόνη δραστηριότητα που έχει ο Δήμος είναι να ορίζει δικηγόρους για να αντιμετωπίσει πολίτες ή άλλους φορείς που τρέχονται εναντίον. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώνει. Έτσι. Και ας ρωτάει και κάτι.